Σε δύο θέματα θα αναφερθώ και για να συντομεύσω τον χρόνο για να μην κάνω και κατάχρηση. Το ένα ζήτημα έχει να κάνει με τη σχολική στέγη στο Δήμο του Μαρουσιού, όπου οι μονάδες που παραμένουν σε λειτουργία είναι γερασμένες. Δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια κανένας αντισεισμικός έλεγχος παρά τα αιτήματα που υπάρχουν και από τους λόγους περιοχής και από τους κατοίκους. Να υπενθυμίσουμε και να κάνουμε γνωστό και στην περιφέρεια, αν δεν το γνωρίζει, ότι από τα 60 σχολικά κτίρια στο Μαρούσι, το 65% έχουν χτιστεί χωρίς ή με προβληματική αντισεισμική μελέτη. Το 17% χτίστηκαν με ανεπαρκή αντισεισμικό κανονισμό και μόλις δύο κτίρια έχουν χτιστεί με βάση τον επικαιροποιημένο κανονισμό. Τα παραδείγματα της παλαιότητας των κτιρίων είναι πολλά και βεβαίως έχουμε σοβάδες να πέφτουν, πλημμυρισμένα σχολεία όπως είναι το πρώτο γυμνάσιο, το δεύτερο κατ' νηπιαγωγείο. Σχολικές μονάδες παραμένουν για δεκαετίες σε κοντέινερ ή σε νοικιαζόμενα κτίρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των παιδιών, των εκπαιδευτικών, καθώς βεβαίως για την ίδια διαδικασία της μάθησης, όπως είναι το 6ο Λύκειο, το 5ο Γυμνάσιο, το 2ο Γυμνάσιο, το 10ο Νηπιαγωγείο, το 11ο Νηπιαγωγείο, το 18ο Νηπιαγωγείο, που το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίσαμε και πρόβλημα έξωσης από το χώρο, γιατί δεν ήταν δικό του το κτίριο. Είναι φανερό λοιπόν ότι στο Μαρούσι, όπως και γενικά, υπάρχουν άλλες προτεραιότητες στους σχεδιασμούς της διοίκησης και των άλλων παρατάξεων και δεν μένει χρήμα και χρόνος για την αντισεισμική θωράκιση, το χτίσιμο νέων σχολικών μονάδων και γενικά για τις ουσιαστικές ανάγκες του λαού. Η προτεραιότητά τους είναι το Μαρούσι, πόλος εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας, με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις, το υπερτοπικό εμπόριο, την αναψυχή, τις υπηρεσίες υγείας, τον αθλητισμό και τη διοίκηση, όπως λένε. Δηλαδή, η προτεραιότητά τους είναι τα κέρδη των λίγων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας, η απειλή της εμπαρωματοποίησης του δάσους Συγκρού, του κτήματος Καρέλα, του Πεντελικού Όρους, η παράδοση των εγκαταστάσεων του ΆΚΑ σε ιδιωτικά συμφέροντα. Σε αυτό το πλαίσιο απειλούν τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους που έχουν απομείνει για να χτίσουν νέα μεγαθύρια, αντί να αξιοποιηθούν για σχολεία, υγεία, πολιτισμό και αθλητισμό. Ήδη στο Μαρούσι αυτή τη στιγμή χτίζονται 250.000 τετραγωνικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει για αυτή την περιοχή. Την ίδια στιγμή που όλα τα εργαζόμενοι στενάζουν από την ακρίβεια, οι γονείς καλούνται ακόμα να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουν να τα αποκριθούν στα σχολικά αναλώσιμα που βεβαίως είναι λειψά. Ιδιαίτερα μετά την κατάργηση σχολικών επιτροπών, πολλά τα σχολεία δεν έχουν ακόμα και τα βασικά για να λειτουργήσουν. Με αυτήν την έννοια λοιπόν ζητάμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ελέγχου και αποκατάσταση όλων των σχολικών μονάδων με βάση βεβαίως τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό. Εγκατάσταση μηχανισμού πυρασφάλειας σε όλες τις μονάδες, μόνιμους εκπαιδευτικούς, κανένας μαθητής να μην είναι μακριά από το σπίτι του. Το άλλο ζήτημα που θα ήθελα να αναφέρω σύντομα, γιατί αναφέρθηκε και η εκπρόσωπος του Συλλόγου Γυναικών του Διονύσου, είναι παράλληλο. Είναι το κέντρο υγείας του Αμαρουσίου, το οποίο καλύπτει όχι μόνο το Μαρούσι, αλλά καλύπτει την Κηφισιά, την Ερυθρέα, την Πεύχη, τη Λυκόβρηση, τα Μελίσια και άλλες περιοχές. Ένα κέντρο υγείας το οποίο υπολειτουργεί, μιας και λείπουν πάρα πολλές ειδικότητες γιατρών, όπως είναι καρδιολόγος, όπως είναι ενδοκρινολόγος, όπως είναι ορθοπαιδικός και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Και βεβαίως υπάρχουν και μηχανήματα καινούργια, τα οποία ακριβώς επειδή υπάρχει προσωπικό, δεν δουλεύουν και δεν λειτουργούν, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το Υπουργείο βεβαίως θα πρέπει προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη θέσεων και προλήψεων. Και να πούμε εδώ ότι το ζήτημα που έχει προκύψει με τον καινούργιο νόμο, ότι θα γίνει σε συνεχούς εφημερίες στο κέντρο υγείας του Αμαρουσίου, καταλαβαίνετε ότι αν δεν γίνουν οι ανάλογες προλήψεις, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Εμείς, σαν συνταξιούχοι, έχουμε κάνει μια σειρά κινητοποιήσεις μαζί με άλλους φορείς στην περιοχή, ζητώντας βεβαίως να είναι σε πλήρη λειτουργία σε 24 ώρες βάση το κέντρο υγείας, αλλά με στελέχωση από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οικογενειακούς γιατρούς, υγειονομικούς όλων των κλάδων, με σύγχρονο εξοπλισμό που να καλύπτει τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών. Να υπάρχει σύνδεση με την οικογένεια, το σχολείο, τους ρεφικούς σταθμούς, τους αθλητικούς χώρους, τους τόπους δουλειάς, με διεξαγμένες υπηρεσίες για γυναίκες, αμαία και παιδιά. Στηρίζουμε το αίτημα για να φτιαχτεί κέντρο υγείας στην Πεύχη, όπως υπάρχει και απόφαση αντίστοιχη, και είμαστε βεβαίως αντίθετοι σε κάθε περίπτωση να δοθούν οι αρμοδιότητες των κέντρων υγείας στους Δήμους. Ευχαριστώ.